γιατί χαμογελάς Δημαρχέ. Έχω να πω κι άλλα, έχω να πω. Κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχε και εκπρόσωποι της Διαιτησίας, Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου στη Φωκίδα και εκπρόσωποι των φορέων. Δεσιμότατε, σας αφήνω τελευταίο γιατί θα πάρουμε την ευλογία από σένα, γι' αυτό σας άφησα τελευταίον. Και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Φωκίδας και να ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία να κοπεί η φετινή πίτα στον χώρο της Δωρίδας και συγκεκριμένα στην Γλυφάδα, που τυχαίνει να είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου. Αισθάνομαι πολύ οικία σε αυτό το χώρο, στον χώρο του ποδοσφαίρου, στις συνελεύσεις, της ΕΠΣ. Και θεωρώ ότι μετά από αρκετά χρόνια διαδρομής, κάποιες δεκαετίες, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ, ότι γίνεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί μόνο ερασιτεχνικό έχουμε προφανώς εδώ, να κρατηθεί ζωντανό. Δεν θα αναφερθώ στο τεχνικό πρόγραμμα που και εμείς με αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία ή στο Λιδωρίκι βγάζουμε τώρα σε δημοπρασία και στην Τολοφόνα τα γήπεδα του Στέγαστρο στην Τολοφόνα και το γήπεδο του Λιδωρικιού. Θα πω τούτο. Στα 9 χρόνια που ήταν τα μνημόνια, ακούστε αυτό, χωρίς πρόγραμμα κανένα, δεν είχαμε ούτε μία πιθαμή πράσινο αγωνιστικό χώρο στη Δωρίδα. Σήμερα έχουμε 5 γήπεδα. Το ένα από αυτά στο Ευπάλιο, στα Μαλάματα, ήταν από κίνηση που είχε γίνει από πρόγραμμα από την πρώην Νομαρχία. Σήμερα έχουμε 5. Χωρίς κανένα πρόγραμμα, ξαναλέω. Έχουμε ομάδες που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ, 3 στο πρωτάθλημα. Έχουμε 5 γήπεδα, 3 ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί το λέω αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να παραμείνουν οι ομάδες όρθιες, να παραμείνουν ανοιχτές, για να μπορούν να φωνάζουν τα παιδιά, να καλούν τα παιδιά, να έρχονται στα σωματεία, να συμμετέχουν και να κάνουμε αυτό το έργο που είναι τόσο σημαντικό για την νεολαία μας με τόσο αντίξωες συνθήκες. Γι' αυτό θα επιμείνω σε αυτό, να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια όχι μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ, σε όσους είναι παράγοντες που βλέπω δεκαετίες γνωριζόμαστε στο ποδόσφαιρο για αυτή τη δουλειά που κάνουν. Είστε ήρωες και δεν το λέω για κάποιο άλλο λόγο. Με αυτοθυσία. Και είναι τα νούμερα που αν τα βρει κάποιος επιχειρηματικά, το λέω και σε εσάς κύριε Ρούμπα που ξέρετε καλύτερα από αυτά και σε όλους, δεν βγαίνουν. Αν δεν ματώσεις, αν δεν πληρώσεις, όλοι όσοι είστε εδώ, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Για να κάνεις τι. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Παίζανε τουρνά πιτσιρικάδων στα Μαλάματα, στο γήπεδο ήταν ακόμα ξερό το γήπεδο και παίζανε το καλοκαίρι τα τουρνά που παίζανε τα γύρω χωριά, μαζευόμαστε και πηγαίναμε. Εγώ ήμουν πρόεδρος στο σύλλογο τότε εδώ που έχει και την ομάδα. Έφερα το παιδί πίσω μέσω κέντρου υγείας Ναυπάκτου, νοσοκομείου Ρίου, το πήγα στη μάνα του και δεν γνώριζε τη μάνα του. Και καταλαβαίνετε ποια ήταν τα συναισθήματα των γονιών που παρέλαβαν το παιδί από μένα, που δεν τους γνώριζε εκείνη την ώρα και η δικιά μου κατάσταση βέβαια. Αυτοί είστε οι παράγοντες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει κανένα όφελος πίσω, υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις, υπάρχει μόνο προσφορά, υπάρχει μόνο αιμοδοσία. Γι' αυτό θα σταθώ περισσότερο σε αυτά. Και θέλω να σας καλέσω, ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να σημειώσω και δύσκολες να είναι οι συνθήκες, μη σταματήσετε αυτό που κάνετε. Άλλωστε, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΣ και κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟ και όλοι, εδώ δεν είχαμε και ποτέ πρόβλημα με τα δοκάρια. Όπως τα διοργανώνει η ΕΠΟ τα πρωταθλήματα και η ΕΠΣ, δεν έχουμε και πολλά τέτοια ζητήματα. Μια χαρά τα πάμε σε αυτά. Πιστεύω δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα και στο μέλλον. Θα λυθούν και τα παραπέρα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχω μεζούρα στην τσέπη αν χρειαστεί οτιδήποτε για κάθε ενδεχόμενο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Μην σταματήσετε, σας παρακαλώ, αυτό το οποίο κάνετε. Μην κουραστείτε, γιατί είναι και δύσκολο και επώδυνο και πολυέξοδο και επικίνδυνο να είσαι παράγοντας ποδοσφαίρου στο ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο
Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε με το παραπάνω να στηρίξουμε αυτή σας την προσπάθεια. Και είμαστε έτοιμοι σε οποιοδήποτε κάλεσμα, κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσουμε, να συνδράουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, θέλω να ευχηθώ καλή αγωνιστική περίοδο, θέλω να ευχηθώ να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αυτό μου ξέφυγε, ναι. Εντάξει. Να ευχηθώ κάθε καλό στον καθένα σας, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς προβλήματα, υγεία στα σπίτια, στις οικογένειες του καθενός χωριστά. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.